Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση και τις κάποιες εκ των τοποθετήσεων οι οποίες δεν ήταν ακραίες, αλλά πέραν αυτού έτσι, υπάρχει μια επιχειρηματολογία από κάθε πλευρά. Οφείλω να πω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι προς τους πολίτες μας ξεκάθαρα. Όχι απλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι ο αποψινός διάλογος έχει καταδείξει αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να είναι σε γνώση της κοινωνίας της πόλης και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να είναι σε γνώση της κοινωνίας της πόλης. Με όποια κριτική και αν δεχτώ και όποια άλλη άποψη και ακουστεί. Να κονταροχτυπηθούν οι απόψεις στο δημόσιο χώρο. Έξω. Όχι εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπου υπάρχουν και οβιδιακές μεταμορφώσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο από όσα υπόθηκαν ή και ακραίες απόψεις. Έξω λοιπόν. Λοιπόν, και αυτό θα γίνει. Και θα γίνει γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υπερασπίσουμε τις απόψεις μας και το δάνειο και όλη τη λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια. Η συλλογιστική η οποία υπήρξε μέχρι αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν κάναμε τίποτα, ότι ενώ έχουμε ένα στόλο τέτοιο διαχειριστήκαμε τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο, κάναμε έργα βιτρίνας είπαν κάποιοι, έτσι, τα οποία ψήφισαν και οι ίδιοι βεβαίως, και όλο αυτό το σκηνικό τελικά καταλήγει, ας πούμε, να έχει στον πυρήνα του ένα βασικό στοιχείο. Το πώς θα δυσκολέψουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής. Για μένα είναι καθαρό πλέον, μετά τη συζήτηση αυτή. Είναι καθαρό. Και αυτό θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να το καταδείξω στην κοινωνία της πόλης. Γιατί αυτό είναι το πολιτικό στοιχείο που προκύπτει από την απόψινή συνάντηση. Από το απόψινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι γνωρίζουν, όλοι οι μηδενούς εξαιρουμένου, επειδή τα ψήφισαν, ότι και στην καθαριότητα έγιναν επενδύσεις. Κάποιος μίλησε για 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Αυτά έχουν επενδυθεί όλα. Όλα έχουν επενδυθεί. 5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην καθαριότητα, 3 εκατομμύρια στους κάδους, τα υπόλοιπα σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Και επίσης προσλήφθηκαν και 200 εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν εργαστήκαμε σταθερά για να στηρίξουμε την καθαριότητα ως δημοτικό μηχανισμό και να την πάμε και ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που απαιτούν οι συνθήκες. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως και πάνω από όλους από τη Δημοτική Αρχή και τους εργαζόμενους, οι ίδιοι οι πολίτες. Εμείς λοιπόν κάναμε βήματα. Κάποιοι μίλησαν για συνέχεια των δημοτικών αρχών. Η συνέχεια των δημοτικών αρχών, δηλαδή κατά κάποιους, έτσι ορίζει ότι η Δημοτική Αρχή Καλογιάννη πρέπει να αποπληρώνει δάνεια 17 εκατομμυρίων που πάνε μέχρι το 30, μέχρι το 26, 27 αν δεν κάνω λάθος, και ο ίδιος να μην πάρει κανένα δάνειο. Αυτή είναι η συλλογιστική η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από συγκεκριμένες ομιλίες. Και κάνω την παύση για να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί. Γιατί τα στοιχεία όλα αυτά τα οποία εκτίθενται σε αυτόν τον διάλογο που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δι' αυτού στην πόλη, είναι συντριπτικά υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις εκεί. Ναι, έχετε την άποψη ότι θα πρέπει να πάμε με διαφορετικούς ρυθμούς εν τέλει για να δυσκολέψετε το έργο. Εμείς θα το κάνουμε. Οι εργαζόμενοι να μην φοβούνται τίποτα. Η υπηρεσία θα μείνει δημοτική, ενώ κάποιοι θέλουν μέσω της διαδικασίας αυτής να την οδηγήσουν αλλού. Η υπηρεσία θα μείνει δημοτική. Και εμείς επενδύσεις θα κάνουμε. Θα πάμε με πιο αργούς ρυθμούς. Είχαμε τη δυνατότητα με μια γενναία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μια γενναία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάμε σε ένα επίπεδο συνολικής αλλαγής των πεπαλαιωμένων οχημάτων. Σας διάβασα τον αριθμό. Καμιά τριανταριά είναι συνολικά. Θα πάμε με χαμηλότερους ρυθμούς, μέσα στο πλαίσιο της δυνατότητάς μας που δίνουν τα ανταποδοτικά τέλη. 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, 500.000, 500.000. Θα το πάμε αυτόν τον τρόπο. Την ευθύνη όμως απέναντι σε αυτή την εξέλιξη την αναλαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με την ψήφο του ναι ή όχι σε ένα δάνειο αλλαγής που έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από παντού και με στοιχεία, να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήταν άσκοπο να συνεχίσω την επιχειρηματολογία μου. Θα ήταν άσκοπο να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά θα μείνω εκεί για να καταδείξω με σαφήνεια ότι η στάση όλων όσων ψηφίζουν όχι, πέρα από ζητήματα αρχής που τέθηκαν κάποια στιγμή από Δημοτικό Σύμβουλο από την προηγούμενη περίοδο, είναι επιχειρηματολογίες οι οποίες μπορούν να κρύψουν την ουσία. Και η ουσία είναι: κάνετε έργο στην πόλη. Κάνετε έργο μεγάλο στην πόλη. Σας επιβράβευσε ο κόσμος, έστω και αν φερθήκατε έτσι κατά εσάς στην καθαριότητα. Σας επιβράβευσε ο κόσμος.
θα σας δυσκολέψουμε. Αυτή είναι η αντίληψη η οποία κυριαρχεί. Σέβομαι και δέχομαι όλες τις απόψεις και την κριτική που ασκείτε όταν είναι τεκμηριωμένη. Η στάση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του παρελθόντος είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Υπόθηκε εδώ ότι δεν ψήφισα το δάνειο των 4 εκατομμυρίων. Το δάνειο των 4 εκατομμυρίων, κύριε Μαμάκο, το ψήφισα γιατί ήταν μονοσήμαντο. Γιατί είχε μια τεχνολογία, μαγνητική επαγωγή, 4 εκατομμύρια. Όταν το ίδιο το Πολυτεχνείο έλεγε ότι είναι επισφαλής. Εγώ λοιπόν ζήτησα και άλλαξα τη δυνατότητα αυτή. Ζήτησα νέα απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών. Και έσπασα το δάνειο. Γι' αυτό και το υλοποίησα. Για να έχω τη δυνατότητα να συγκρίνω τις δύο τεχνολογίες. Να τεκμηριώσω με τον καλύτερο τρόπο ότι αυτό το δάνειο πράγματι είναι μια επένδυση σημαντική στην πόλη και έτσι εξελίχθηκε εν τέλει. Δεν αρνούμε ότι το βρήκα. Όλα τα υπόλοιπα όμως, όσα λέγονται και ιδιαίτερα από ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν μου κουνάνε και προσωπικά το χέρι για τη στάση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας τη γενικότερη άποψη ότι μέσα στο πολιτικό μας σύστημα και μέσα στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων εν τέλει όλοι είναι μη σοβαροί, έτσι, τους πληροφορώ λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι ας δουν τα πρακτικά, ας δουν τη στάση μου, ας δουν πώς μιλούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποιες ήταν οι απόψεις μου. Εγώ σας είπα και ταμείο κλείνω που δεν κλείνονταν ταμείο. Και ας μου πει ο Θανάσης ό,τι θέλει. Παρετήσεις υπήρξαν στο Δήμο για τη διαδικασία αυτή. Παρετήσεις υπήρξαν στο Δήμο. Στελεχών της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα αυτό. Τα οικονομικά είναι πεντακάθαρα. Ο Δήμος είναι υγιής. Ξεπληρώνει και θα ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις του όλες. Και ας πήρα και ξεπλήρωσα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από υποχρεώσεις του Δήμου Κοιλάδας, οι οποίες έφτασαν στη δική μου θητεία μέσα από τη διαδικασία του Καλλικράτη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνάδουν με την άποψή μας ότι λειτουργούμε καλά, λειτουργούμε χρηστά, λειτουργούμε σε όφελος των πολιτών, ό,τι μέτρο πάρθηκε ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, σε όφελος και των εργαζομένων μας δι' αυτής της εξέλιξης, ζήτημα το οποίο έκρινε η πόλη ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Το έκρινε η πόλη. Και αν κάποιοι θεωρούν ηλίθιους εισαγωγικά τους πολίτες ότι τους παραπλανήσαμε γιατί δεν ξέρουν αυτοί και τα λοιπά, νομίζω ότι κάνουν τραγικό λάθος, θα τα βρουν μπροστά τους αυτά όλα. Από τους ίδιους τους πολίτες. Από τους ίδιους πολίτες. Γιατί γνωρίζω και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο ότι στελέχη της αντιπολίτευσης που σήμερα μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Με πήραν τηλέφωνο για να μου πούνε ότι θα ψηφίσουν το δάνειο και να μου κάνουν τον καλό. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Δείχνει τη στάση πια η οποία μπορεί στα ιδιαίτερα να είναι διαφορετική για να δώσει δείγματα γραφής σοβαρότητας, αλλά στο δημόσιο χώρο δεν μπορεί να ξεφύγει από λογικές που υπήρξαν για την προηγούμενη περίοδο. Μηδενισμού του έργου, εκφράσεων μηδενιστικών για τη Δημοτική Αρχή που σήμερα καταλήγουν σε αυτό ακριβώς. Τελειώνω. Εμείς θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε με το leasing. Ζητήθηκε χρόνος για φθινόπωρο ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε από τον κύριο Γαβρούλα πρόταση για τα 8 χρόνια. Η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει για μένα αυτή τη στιγμή, αν το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να το αποφασίσει, είναι με την εξάντληση της συζήτησης να επαναφέρω αύριο το βράδυ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν το θέλετε, αν το θέλετε. Λοιπόν, για να εξετάσουμε και τα 8 χρόνια, είμαι διαθέσιμος να το κάνω και να φέρω στοιχεία για τα 8 χρόνια και εφόσον κάποιοι οι οποίοι τοποθετούνται με τον τρόπο που τοποθετήθηκαν δουν ότι αύριο τους αρμόζει, τους φτάνει ο χρόνος για να επανατοποθετηθούν έτσι ή αλλιώς. Δεν ξέρω πώς θα τοποθετηθούν. Αν αυτό γίνει, ναι, να το κάνουμε. Δεν μπορώ να περιμένω περισσότερο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυτό δεν κριθεί, θα πάμε στην ιστορία του leasing, θα αγοράσουμε τα μηχανήματα που χρειάζεται, δεν θα πάρουμε τα πολλά, θα επενδύουμε σιγά σιγά και εμείς πάλι με τη δυσκολία που μας βάζετε θα υλοποιήσουμε αυτό το έργο που κάνουμε, θα στηρίξουμε τις υπηρεσίες, θα τις δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ για να μην μπορεί κανένας να τις βάλει χέρι, κανένας ιδιώτης να τις βάλει χέρι, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας.
Και θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα αύριο που θα ξαναεπιβεβαιώσει την πολιτική μας, να είστε βέβαιοι. Γιατί είμαστε πεντακάθαροι απέναντι στους πολίτες στις τοποθετήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ.